Ευχαριστώ τον δρόμο για την πρόσκληση και την παρουσία μου εδώ. Στην παρούσα εκδήλωση αισθάνομαι πολύ φιλικά και πολύ άνετα και επομένως με την ίδια άνεση θα μιλήσω μένοντας από τα πράγματα και στις ράγες της ιδιότητας με την οποία ο Μιχάλης ο Σιάχος με προσφώνησε στην αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωρεί αμφιβολία ότι περνάει τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της. Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης που ξεκίνησε για την πλειοψηφία των πολιτών της ως ένα εγχείρημα διαρκούς σύγκλησης, βελτίωση των κοινωνικών δεδομένων και εξασφάλιση της ειρήνης, προσφέρει πλέον στους λαούς των κρατών μελών την προοπτική μιας βίαιης και γενικευμένης κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση. Από τη μια μεριά αυτή του παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και από την άλλη την κρίση της αρχιτεκτονικής, αυτής καθεαυτής της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση ακραία νεοφιλελεύθερα πρότυπα στο πλαίσιο των επιταγών των χρηματιστηριακών αγορών αλλά και των ισχυρότερων χωρών. Ας μην επαναλάβουμε σήμερα πώς εκδηλώθηκε, πώς δημιουργήθηκε η κρίση. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας προχωρήσουμε λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε εκείνη τη φάση προχώρησαν σε μαζικές ανακεφαλαιοποιήσεις, μετατρέποντας έτσι το ιδιωτικά χρέη των τραπεζών σε δημόσια χρέη των κρατών μελών. Με δεδομένο αυτό, το τεράστιο δημόσιο χρέος, με επίκληση επίσης το ότι δεν εκπληρώνονταν τα κριτήρια του Μάστρι και μέσω των λεγόμενων προγραμμάτων διάσωσης σε εισαγωγικά, που στην πράξη βέβαια ήταν σχέδια διάσωσης των τραπεζών που είχαν δανείσει τα κράτη, έλαβε χώρα και λαμβάνει χώρα ένας απίστευτος εκβιασμός. Πρώτα θύματα αυτού του εκβιασμού και της βοήθειας που δόθηκε η χώρα μας, αλλά και η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος. Το κόστος αυτής της βοήθειας υπήρξε η επιβολή των γνωστών μνημονίων καθώς και των διαθροατικών μεταρρυθμίσεων με στόχο ιδιωτικοποίησης, καταστροφή δημόσιων υπηρεσιών, συστημάτων κοινωνικής προστασίας, δικαιωμάτων εργαζομένων κλπ. Οι επιπτώσεις αυτές στη χώρα μας, στο πλαίσιο φυσικά και της πανευρωπαϊκής, της ευρύτερης ευρωπαϊκής κατάστασης, καθιστούν την κατάσταση για τους λαούς, για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους ανυπόφορη στην κυριολεξία. Ηφαισιακή λιτότητα, δημόσιες δαπάνες που θυσιάζονται, φόροι αβάστακτοι, μισθοί που μειώνονται, δίμευση σπιτιών, απολύσεις, συντάξεις πείνας, κοινωνικό κράτος που συρρυκνώνεται, φτωχοποίηση γενικώς, καταστροφή των μεσοστρωμάτων. Και αντίστοιχα, παράλληλα, ενισχύονται ο αυταρχισμός, η παραβίαση των ελευθεριών, η καταστολή. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η διάψευση των ελπίδων, οι επιπτώσεις της κρίσης, οι τραγικές για τη μεγάλη πλειοψηφία των πληθυσμών και του ελληνικού λαού, η αναπόφευκτη απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών, του πολιτικού συστήματος, του δημοκρατικού κεκτημένου, η κρίση των αξιών οδηγεί αναπόφευκτα στο ξεύτισμα την ευρωπαϊκή ιδέα και την εμφάνιση ενίσχυση του λεγόμενου ευρωσκεπτικισμού. Από αυτή την άποψη, όλες οι δυνάμεις οι οποίες τα κράτη-μέλη και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν και στηρίζουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας έχουν τεράστιες ευθύνες. Είτε αυτές είναι οι δεξιές συντηρητικές, είτε οι φιλελεύθερες, είτε οι σοσιαλδημοκρατικές, είτε οι πράσινες. Και αυτό γιατί ο ευρωσκεπτικισμός δεν μένει μόνο στο επίπεδο της αμφισβήτησης, της κριτικής, της αμφιβολίας, ακόμα και της απόρριψης. Η κοινωνική οπισθοδρόμηση και η διαρκής άργηση της δημοκρατίας τροφοδοτούν και ενισχύουν εθνικιστικά κινήματα και κόμματα, ακόμα και φασιστικές και ναζιστικές προσεγγίσεις, ιδέες και συλλογικότητες. Στη φάση ειδικά που διανύουμε, που η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία είναι κυρίαρχη, το γερμανικό κεφάλαιο βάζει τη σφραγίδα του στην οικοδόμηση και στην πορεία της Ευρώπης. Ειδικότερα η διαχείριση του κοινού νομίσματος όχι μόνο δεν χαρακτηρίστηκε από αλληλεγγύη αλλά εκτόξευσε τις ανισότητες προς όφελος της γερμανικής κυριαρχίας στην Ευρωζώνη. Είναι γεγονός ότι βασικό χαρακτηριστικό της κρίσης την οποία υφιστάμεθα στην Ευρωζώνη είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στα κράτη του Νότου
κατεξοχήν ευάλωτα στην κρίση και στα κράτη γύρω από τη Γερμανία, τα οποία παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα. Έτσι προκύπτουν και οι διαφοροποιήσεις συμφερόντων. Η Γερμανία επιβάλλει στα αδύναμα κράτη την πολιτική της λιτότητας προς όφελος των συμφερόντων της εξαγωγικής της βιομηχανίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Οι κυρίαρχες στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ευρύτερα δυνάμεις ευνοούν την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υπό την ηγεμονία της Γερμανίας, της γερμανικής άρχουσας τάξης στην ουσία, θα αναδειχθεί σε ισχυρό παίκτη της παγκόσμιας οικονομίας με δεδομένη και την υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και την ενίσχυση των ασιατικών χωρών. Γι' αυτό για εμάς, για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, για την Ελληνική Δημοκρατική και Ριζοσπαστική Αριστερά, η βασική διαιρετική τομή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ανάμεσα σε κράτη και κυβερνήσεις, αλλά ανάμεσα σε τάξεις. Μια κουβέντα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μια και καλή γι' αυτό να πούμε κάτι και η πρόσκληση. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι αναμφισβήτητα αντιδημοκρατικοί και πολύ κατώτεροι των προσδοκιών των ευρωπαϊκών λαών. Η ταξική θεώρηση των κυρίαρχων δυνάμεων για το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν είναι συμβατή με την κατοχήρωση της ουσιαστικής παρέμβασης των πολιτών. Οι σημερινοί ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν ανάγκη από πυθύνιες κυβερνήσεις και πυθύνια κοινοβούλια, γι' αυτό και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποψηλώνονται από συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Όλες οι εκλογικές ετοιμιγορίες των πολιτών που έχουν απορρίψει ξεκάθαρα την νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή οικοδόμηση απαξιώθηκαν. Αποτέλεσμα, το ποσοστό αποχής στις ευρωεκλογές αυξάνεται συνεχώς και εγκαθιδρύεται μια βαθιά δυσπιστία. Πάλι δηλαδή παρών ο ευρωσκεπτικισμός. Και γενικά λοιπόν μιλώντας και προχωρώντας, πρέπει να πούμε ότι μέσω των πολιτικών αυτών λιτότητας ή μέσω των μνημονίων, των εφαρμοστικών του νόμων κλπ. Δεν υπάρχει, υπάρχει μάλλον κοινωνική οπισθοδρόμηση, υπάρχει ύφεση, υπάρχει ανεργία. Υπάρχουν παραβιάσεις κάθε είδους απειλή της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει διέξοδος φιλολαϊκή. Δεν είναι μέρος της λύσης η λιτότητα, αλλά βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος. Και το ερώτημα επίσης τι πρέπει να γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της πατρίδας μας, είναι παρόν. Σήμερα λοιπόν, αν μιλήσουμε για το πρέπει, πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, χθες μάλλον, για το μέλλον της Ευρώπης. Πώς εμφανίζεται το δίλημα? Η μέχρι τώρα υπάρχουσα τάξη πραγμάτων δεν μπορεί, ίσως και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Επιστροφή στην προ-κρίσης κατάσταση δεν είναι ρεαλιστική. Επομένως, είτε θα επικρατήσουν οι νεοφιλελεύθερες επιλογές που ταυτίζονται με τους σημερινούς συσχετισμούς δύναμης και η Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά θα μετατραπεί σε ένα κοινωνικά αποθητικό και αυταρχικό μόρφωμα χωρίς ίκνος αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης, είτε η σημερινή κατάσταση θα ανατραπεί δημοκρατικά και θα προχωρήσει μια επανίδρυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τι? Δηλαδή ένας νέος ορισμός των στόχων, των πολιτικών, των δομών της. Για ένα οικονομικό, κοινωνικό, παραγωγικό και οικολογικό μοντέλο τελείως διαφορετικό, εναλλακτικό από το παρόν, βασισμένο στην αλληλεγγύη, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δημοκρατία και στην λαϊκή κυριαρχία. Αυτή η αναμέτρηση, αυτό το παιχνίδι, δεν έχει κριθεί ακόμα κατά τη γνώμη μου. Και οι εξελίξεις της επόμενης φάσης στην Ελλάδα θα επηρεάσουν κατά τη γνώμη μου σημαντικά το προς τα που θα γίνουν τα πράγματα. Γιατί περιγράφοντας μια ζωφερή και σωστά κάνουμε κατάσταση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι οι αγώνες επίσης σε μια σειρά από χώρες ενισχύονται, ότι οι δυνάμεις της αριστεράς προχωράνε σε πολλές χώρες. Ίσως από αυτή την άποψη οριμάζουν οι συνθήκες για ένα μέτωπο ευρωπαϊκό, ένα πλατή κίνημα με τοπικό από χώρες, συλλογικότητες, πολίτες, λαούς, εργαζόμενους κλπ. Με πολλές δυνάμεις κριτικές στο παρόν ευρωπαϊκό γίγνεσθε που παλεύουν για μια ή θέλουν να παλέψουν για μια προοδευτική εναλλακτική διέξοδο από την κρίση. Για τη χώρα μας, ας το προσγειώσουμε λιγάκι. Είναι δεδομένο ότι όλα αυτά ισχύουν με ιδιαίτερη ένταση, διότι η Ελλάδα, πρώτη από τις χώρες του νότου της Ευρώπης, έγινε το πειραματόζωο στο βωμό του νεοφιλελευθερισμού. Εδώ έγινε η πιο συγκεκριμένη πειραματική εφαρμογή των μνημονίων και των πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις συνειδητά
αποδέχθηκαν και συνδιαμόρφωσαν, συναποφάσισαν να χρησιμοποιηθεί η χώρα μας ως πειραματόζω για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που δεν ήταν και δεν είναι κρίση ελληνική αλλά ευρωπαϊκή. Αυτή η εκτίμηση καθημερινά επιβεβαιώνεται. Για το λόγο αυτό, και μιλώντας για τη χώρα μας, η ακύρωση του μνημονίου και η αναγκαία επαναδιαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους με τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους με μορατόριουμ και ρήτρα ανάπτυξη για την αποπληρωμή του υπόλοιπου δεν είναι μια λύση μόνο για την Ελλάδα, αλλά μια λύση που βάζει στο τραπέζι και επηρεάζει θετικά την ύφεση στην ανεργία και προλαβαίνει τα διαλυτικά φαινόμενα στην Ευρωζώνη. Μιλώντας πιο συλλογικά, θέλω να πω ότι εμείς, επιτρέψτε μου το αυτό, δεν θέλουμε να σωθεί, να παραμείνει η Ευρωζώνη. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρωζώνη. Φυσικά να αλλάξουμε τις ιδέες, τις πολιτικές, τους θεσμούς. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες στην κατεύθυνση αυτή. Ας το αφήσω αυτό και ας προχωρήσουμε. Σε όλα αυτά, δηλαδή το να είναι κανείς αισιόδοξος και να πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, το πιο βασικό απ' όλα είναι η διάρρηξη της νεοφιλελεύθερης συνένεσης που είναι παρούσα και με το παραπάνω σήμερα παντού στην Ευρώπη και η αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών στην Ευρώπη. Η αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού συσχετισμού στην Ευρώπη. Όμως αυτή η αλλαγή δεν αρκεί αν δεν συγκροτηθεί παράλληλα η πολιτική εναλλακτική πρόταση εξουσίας σε επίπεδο κρατών μελών. Η επικαιροποίηση των εθνικών εναλλακτικών στρατηγικών και προγραμμάτων και η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση σε επίπεδο διακυβέρνησης ευρωπαϊκής είναι προϋπόθεση για την αλλαγή του ευρωπαϊκού συσχετισμού πολιτικών δυνάμεων. Και τελειώνω. Επιτρέψτε μου πάλι το εμείς. Επικεντρώνουμε και σωστά νομίζω την προσπάθειά μας στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, αλλά πάντα με μια πανευρωπαϊκή και διεθνική ματιά, στην προσπάθεια για να σταματήσουμε την καταστροφή, να οργανώσουμε τη δημοκρατική ανατροπή, να προκύψει μέσα από μια τέτοια δημοκρατική διαδικασία και συμμετοχική διαδικασία λαϊκή μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με παρούσες τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και σε πρωταγωνιστικό ρόλο για να προωθεί ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης της χώρας. Παρόντα αγκονάρια μιας τέτοιας κυβερνητικής πρότασης, μιας τέτοιας κυβερνητικής προγραμματικής πρότασης, είναι η ακύρωση του μνημονίου, των εφαρμοστικών νόμων και η αντικατάστασή τους από ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής. Είναι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους με διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους και μορατόριουμ στην αποπληρωμή των τόκων, όπως και ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωμή του υπολείπου. Και είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία προγραμματικά έχουν ήδη διατυπωθεί και πέρυσι πριν ανάμεσα στις δύο εκλογικές μάχες του Μάη και του Ιούνιου και θα επαναδιατυπωθούν και θα επικαιροποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι από τη δική μου πλευρά και τη δική μας πλευρά επιλογή μας είναι, θέση μας είναι, διάθεσή μας είναι να σωθεί η χώρα από την κατάσταση που βρίσκεται παραμένοντας εντός του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, εντός της Ευρωζώνης. Φυσικά με όσα είπα προηγούμενα, να αλλάξουμε την Ευρωζώνη, να αλλάξουμε τις ιδέες, τις πολιτικές, τους θεσμούς. Φυσικά το πώς είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και δύσκολη η απάντηση. Θα έλεγα, μιλώντας κάπως γενικά, με την ψήφο του λαού, με τη συμμετοχή του λαού, με τους αγώνες τους λαϊκούς. Αλλά και με συνεργασίες, με κοινές δράσεις, με συγκλήσεις, με συμμαχίες, για να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα δημοκρατικής ανατροπής και δημιουργίας. Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει κοινωνική και πολιτική πλευρά. Στο κοινωνικό επίπεδο χρειάζεται και στη χώρα μας και ευρύτερα μια κοινωνική συμμαχία ειλικρινής και ανοιχτή του κόσμου της μισθωτής εργασίας με τα κοινωνικά μεσαία στρώματα αλλά και με τμήματα, επιτρέψτε μου την προσωπική νότα εδώ, και τμήματα της αστικής τάξης που είναι αγκυρωμένα, ενδιαφέρονται, κινούνται στο χώρο της πραγματικής οικονομίας. Στο πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο συμμαχικό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ήδη εκδηλώσεις σαν και αυτοί δείχνουν πολλά πράγματα. Όπως επίσης η προσέγγιση μας με το σοσιαλιστικό χώρο σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο επίπεδο της βάσης, αλλά και στο επίπεδο ηγετικών εκφράσεων. Όπως επίσης και από άλλες πλευρές υπάρχει μια σύγκληση δυνάμεων και λοιπά πολιτικών. Και
Κλείνω λέγοντας ότι στην παρούσα φάση, σήμερα και αύριο, το πρόβλημα δεν είναι στο πολιτικό και στο κοινωνικό, και μένω στο πολιτικό επίπεδο να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις της ιστορικής αριστεράς ή επίσης ή μόνο τις δυνάμεις της αριστεράς. Σήμερα το μέτωπο, η συμμαχία, χρειάζεται να είναι φυσικά αντιμνημονιακή, φυσικά φιλολαϊκή, να είναι πατριωτική, με την έννοια ότι το προσκλητήριο σήμερα δεν είναι προσκλητήριο μόνο στις δυνάμεις ιστορικής αριστεράς, αλλά είναι ουσιαστικά προσκλητήριο σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Είμαι βέβαιος, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.